ενδοοικογενειακής βίας. Είναι αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό που λέμε, καμιά φορά ακούμε, παιδιά, εγώ το έχω βιώσει. Πριν κάποια στιγμή, όταν πρωτοχώρησα, έμενα για 2 χρόνια σε ένα άλλο σπίτι από αυτό που πήγα και εμένα τώρα. 2 ή 3 χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα. Και στο κάτω όροφο, τώρα το λέω για πρώτη φορά, άκουγα φωνές και ξύλο. Και πραγματικά, επειδή τώρα και εγώ το παίζω μάγκα στην τηλεόραση, δεν ήξερα τι να κάνω. Mm-hmm. Να πάω στην αστυνομία να το καταγγείλω. Να πάω. Και μια μέρα έρχεται ο σύζυγος και μου λέει, μας άκουσες? Επειδή είμαι και ειλικρινής, δεν μπορώ να πω ψέματα, λέω, σας άκουσα. Μου λέει, γίνεται χαμός, μου κάνει τώρα τ' άλλο κτλ. Και εγώ λέει, φωνάζω. Για να δικαιολογηθεί, δηλαδή. Ναι, εγώ δεν είδα ξύλο, για να μην πω. Άκουγα όμως φωνές έντονες. Ναι. Το έλεγε για να σε προλάβει και να δικαιολογηθεί. Του μίλησα όσο μπορούσα να του μιλήσω, λέγοντας ότι είναι κακό, θα κάνεις κακό και σε σένα. Δηλαδή προσπάθησα να του πω ότι όλο αυτό προσπάθησα να του πω σε αυτόν που τον έβλεπα στον Ταύρο. Θα έχει κακό τέλος και για τη γυναίκα σου, αλλά κυρίως και για σένα. Για να τον πεις ότι κάνει λάθος έτσι κι αλλιώς. Την αστυνομία πρέπει να καλέσεις. Σε αυτές τις δεν το κάλεσα, δεν το έκανα. Μετά μετακόμισα και δεν ξέρω τι. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, σε ποια περιοχή ήταν αυτό? Είναι πολύ εύκολο. Σε ποια περιοχή ήταν αυτό? Όχι, έχει. Γιατί πολλοί αυτοί που γράψανε πολύ και υπόθηκε ότι έλα μωρέ στο Μενίδη και στα δυτικά προάστια συμβαίνει αυτό σε κάθε σπίτι. Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί λέτε οι άνθρωποι πάνε να καλή περιοχή. Κατά τα άλλα και υπεράνω θεωρητικά πάει στην υποψία πολλοί από του ενίκου. Να ακούσουμε.